Καλή σας ημέρα. Βέβαια, καλημέρα. Να σας πω ότι θα είναι 24ωροι η έλεγχη. Θα έχουμε και τα ντρόουν πάνω και από τα διόδια αλλά και στους παραδρόμους. Γιατί και από εκεί θα επιχειρήσουν αρκετοί, όπως έγινε και πέρσι, να φύγουν για τα χωριά τους. Θέλω να σας δώσει μια εικόνα ο Νίκος Αμαρκεζένης για να καταλάβετε τι γίνεται εδώ στα διόδια της Ελευσίνας λίγο πριν από τις 7. Να ξέρετε ότι έχουν ξεκινήσει από χθες κάποιοι να επιχειρούν να βγουν εκτός Αθηνών. Φυσικά, για να αποφύγουμε και τις παρεξηγήσεις, ο κόσμος που βλέπετε πάει και στις δουλειές του τέτοια ώρα, κατά ψέματα, και δεν έχουν βγει όλοι σε άδεια, να τα λέμε και αυτά. Πάντως πρέπει να σας πω το εξής. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, από αυτά που μας έχουν πει οι αστυνομικοί που βρίσκονται από τις 5.30 το πρωί, δηλαδή καινούρια βάρδια, μας έχουν πει ότι υπήρξαν περιπτώσεις που τις έχουμε γυρίσει ήδη πίσω. Αναστροφή και φεύγουν προς Αθήνα. Λοιπόν, οι δικαιολογίες, σύνδεση δικαιολογίες που χρησιμοποίησαν κάποιοι για να φύγουν από την Αθήνα ήταν ότι πέσανε θύματα κλοπής. Μία περίπτωση είναι αυτή. Βέβαια, μας διευκρίνησαν ότι ειδοποίησαν ότι έχουν κλέψει στο σπίτι. Ακριβώς, ναι. Θα σας πω όμως το εξής, που μας το είπαν και οι αστυνομικοί της Τροχέας, ότι ακόμα και αυτό να συνέβη, η αστυνομία είναι διατεθειμένη, η τοπική αστυνομική αρχή πρέπει να τους στείλει έγγραφο που να βεβαιώνει ότι έχει γίνει κλοπή στην οικία τους, θα τους σταλεί και αν όντως έχει συμβεί κάτι τέτοιο, το δείχνουν στους αστυνομικούς και περνάνε. Αν όμως δεν έχουν αυτό το έγγραφο, δεν πρόκειται να πάνε πουθενά. Δηλαδή, επίσης, μόνο αν σου έχουν ανοίξει το σπίτι, περνάς. Μόνο αν σου έχουν ανοίξει το σπίτι. Όχι, όχι. Όχι. Απλά σας λέω μία ενδεικτική περίπτωση που μας ανέφεραν οι αστυνομικοί, γιατί δεν είναι μία περίπτωση. Καλό Πάσχα! Καλό Πάσχα! Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε? Καλά, εδώ παλεύουμε να πάμε στη δουλειά. Βέβαια, άνθρωπος. Έχει. Πηγαίνετε σε ποια περίπτωση? Εδώ στη Κινέτα. Κινέτα, καλό ταξίδι, γιατί θα κάνετε αρκετή ώρα. Γεια σας. Λοιπόν, υπάρχει ο κόσμος που σας είπα. Πάει για βέβαια. Λοιπόν, κοίταξε τώρα, έχει μεγάλη ανάσχεση, γιατί σταματάνε όλα τα αυτοκίνητα. Ναι. Έχουν σχηματιστεί τρεις λωρίδες. Τους σταματάνε όλους. Είτε είναι γιοταχή, είτε είναι φορτηγό επαγγελματικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό βέβαια δεν θα συμβεί μόνο σήμερα. Θα συμβεί όλη τη μεγάλη εβδομάδα. Όπως μας είπανε αστυνομικοί της Τροχέας, με τους οποίους επικοινωνούσαμε μέχρι αργά χθες το βράδυ, είναι μια εβδομάδα στοιχήματος. Γιατί δεν πρέπει να περάσει κανείς εκτός Αθηνών χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν ε1. Θα γίνονται αυστηροί έλεγχοι εκεί και τώρα. Δηλαδή, πέρα από το χαρτί της ΕΡΚΑΝ που πρέπει να έχει κάποιος, εάν θέλει να μετακινηθεί εκτός Αθηνών, ναι, πρέπει να υπάρχει εξακρίβωση. Θα γίνει μάλιστα εξακρίβωση. Μάλιστα. Δηλαδή, έχεις κανονισμένο δικαστήριο, θα γίνει εξακρίβωση. Πρέπει να πας στο γιατρό, θα γίνεται εξακρίβωση. Θα σας πούμε όμως και κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο μας τόνισαν. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οποία θα πάρθουν, γιατί όπως σας είπα, οι έλεγχοι ήρθαν για να μείνουν, ναι, καθ' όλη τη διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας, ναι, περιμένουν την κοινή υπουργική απόφαση. Είναι γνωστό πλέον ότι Πάσχα δεν θα γίνει στο χωριό. Το ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες ημέρες. Όμως η κοινή υπουργική απόφαση θα κάνει λίγο πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Φερρυππίν, πόσοι αστυνομικοί θα είναι στους δρόμους? Δεν έχουμε μόνο τις διαπεριφερειακές, όπως μας είπε η Τροχέα, έχουμε και τις διαδημοτικές. Θέλουμε να δούμε λοιπόν ποιες ημέρες θα επιτρέπεται να γίνονται διαδημοτικές. Γιατί και μέσα στους Δήμους, μέσα στην Αττική, θα υπάρχει αστυνόμευση και μάλιστα πολύ έντονη αστυνομική παρουσία. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα κατανεμηθούν οι αστυνομικές αρχές, τι πρόστιμα θα υπάρξουν. Έτσι, το πρόστιμο αυτή τη στιγμή είναι 300 αυτά, ευρώ. Όλα μπορεί να μην αλλάξει αυτό το ποσό. Για λίγες μέρες ακόμα, παιδιά, για μια εβδομάδα ουσιαστικά, γιατί από τις 3 του μήνα έτσι, ανοίγουμε. Λοιπόν, μάλιστα, βλέπουμε εδώ, έχει σχηματιστεί ουρά δυστυχώς. Τους ελέγχουν όλους. Ταλαιπωρούνται λίγο περισσότερο οι οδηγοί που πηγαίνουν. Περισσότεροι οδηγοί που πηγαίνουν στις δουλειές τους είναι κακά τα ψέματα αυτή την ώρα. Αλίμονο, αφού βλέπουμε μόνο. Ωστόσο, μας είπε η Ελευθερία ότι κάποιοι υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν, να κάνουν αναστροφή και να επιστρέψουν στο ρεύμα προς Αθήνα. Θα είμαστε εκεί να βλέπουμε την εικόνα, να μιλήσουμε και με οδηγούς και για την ταλαιπωρία τους που κάποιοι θα δουν. Σε λίγο θα πάμε και στο λιμάνι να δούμε τι γίνεται, παιδιά. Λιμάνι, γιατί στο λιμάνι δεν μπορεί να πεις πάω στη δουλειά. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Πιθανά να μην έχουμε καν αυξημένη κίνηση.